Η νέα γενιά βράζει από θλίψη και από οργή για ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, για ένα έγκλημα που είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θυμίζω για παράδειγμα την ανακοίνωση της παράταξης του ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς από τις 7 του Φλεβάρι, τρεις εβδομάδες μόλις πριν την τραγωδία στα Τέμπη, που έλεγε και προειδοποιούσε ότι έρχεται δυστύχημα. Θυμίζω τις προειδοποιήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή, όπως του συμπατριώτου μας, του Χρήστου του Κατσότη, από τις 12 του Γενάρη του 2023. Και άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε, ότι δεν ήξερε, αφού ήταν όλα γνωστά. Και από ό,τι αποδεικνύεται και από τα τελευταία γεγονότα, τις δηλώσεις, όλοι ήξεραν, αλλά δεν το έλεγαν, γιατί αν το έλεγαν θα σταματούσε ο κόσμος να παίρνει το τρένο, θα έχανε έσοδα η εταιρεία, θα συμπληρώσουμε εμείς, όπως μάθαμε από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Άρα είναι ένα έγκλημα, είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα και πιστεύουμε ότι το μόνο ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο της κλήψης και της οργής είναι η νεολαία που βγαίνει στο δρόμο, που αγωνίζεται για να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, για να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι και οι υπεύθυνοι και οι πολιτικοί υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας που έχουν όνομα και είναι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο και έχει κάθε μία τις δικές της ευθύνες για την πολιτική απελευθέρωσης, ιδιωτικοποίησης, τεμαχισμού, τελικά την πολιτική αυτή που οδήγησε και στο συγκεκριμένο έγκλημα. Ο γραμματέας του ΚΚΕ, κύριε Κωνσταντή, έχει πει μια ατάκα, τη χρησιμοποίησα και εγώ σήμερα στο σχόλιο της εβδομάδας, ιδιαίτερα πετυχημένη. Είπε ότι δεν φταίει ούτε κακιά η ώρα, ούτε κακιά η χώρα, φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα. Είναι μια ομολογία πραγματικά ότι το πολιτικό σύστημα ευθύνεται για ό,τι έχει γίνει. Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Ό,τι και να κάνουν, δεν θα βγάλουν από πάνω τους τις πολύ μεγάλες, τις εγκληματικές ευθύνες που φέρουν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Γιατί ακολουθούν, αν θέλετε, μια κοινή στρατηγική, την πολιτική απελευθέρωσης των μεταφορών και των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε στους παλιότερους ότι εδώ και πάνω από 15 χρόνια, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και νωρίτερα, έχει ξεκινήσει αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης. Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προχώρησαν στον τεμαχισμό του ΟΣΕ, δηλαδή διαχώρισαν το μεταφορικό έργο από τα δίκτυα και τις υποδομές. Να το πούμε πιο απλά, διαχώρισαν το βαγόνι από τις ράγες, προκαλώντας και προετοιμάζοντας μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Στη συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ και μάλιστα την επιδότησε και με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Και έρχεται και τώρα η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει αυτή την εγκληματική πολιτική με την ιδιωτικοποίηση κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όλες οι ευθύνες, όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες, όπως και για την υποστελέχωση, την εννιαήμερη εργασία χωρίς ρεπό για τους σιδηροδρομικούς και ούτω καθεξής. Κύριε Κωνσταντή, να ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε ότι όλοι φταίνε, μήπως ουσιαστικά καταλήξουμε στο δεν φταίει κανείς, δηλαδή αυτές οι διαχρονικές ευθύνες και οι συμψηφισμοί, μήπως τελικά τη χρεωθούν όλοι? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει 4 χρόνια. Ένα μικρό παιδί λέει το αυτονόητο. Είναι δυνατόν να βλέπω πού πηγαίνει η πίτσα, να την παρακολουθώ από όταν την παρήγγειλα μέχρι να την πάρω και να μην μπορούμε να παρακολουθούμε ένα τρένο? Σωστή δεν είναι αυτή η αγωνία ενός νέου παιδιού? Πώς γίνεται όμως αυτό? Δεν είναι μόνο σωστή, είναι και επιβεβλημένη. Οι νέοι άνθρωποι ακριβώς αυτό που λέτε αναρωτιούνται. Και αυτό αποδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, πρώτα και κύρια προφανώς της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή την τετραετία συνέχισε στον ίδιο δολοφονικό, να το πω έτσι, δρόμο, όπως αποδείχθηκε και με το δυστύχημα στα Τέμπη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οι ευθύνες ανήκουν τελικά σε αυτό το κράτος, το κράτος των επενδυτών, των εργολάβων, της ιδιωτικής εταιρείας, της Ιταλικής που έχει πάρει στη διαχείρισή της το μεταφορικό δίκτυο. Το κράτος αυτό που αποδεικνύεται ικανότατο κάθε φορά που είναι να φοροελατήσει, να ρημάξει το λαϊκό εισόδημα και την ίδια ώρα ανίκανο να προστατεύσει στοιχειοδός την ανθρώπινη ζωή. Ο νέος άνθρωπος, κύριε Ιωάννου, αναρωτιέται και το εξής. Πώς γίνεται να έχουν γίνει οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί
και οι σιδηροδρόμοι, τα τρένα να είναι χειροκίνητοι. Να μην μπορεί ο σιδηροδρομικός, ο μηχανοδηγός να γνωρίζει πού είναι το τρένο, να γνωρίζει ότι έχει ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, έτσι ώστε ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος, μια οποιοδήποτε κακιά στιγμή να μπορέσει να διορθωθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Άρα οι ευθύνες είναι σε όλες τις κυβερνήσεις, είναι στο κράτος που υπηρετεί αυτή την πολιτική για τα κέρδη των λίγων. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπει στο κράτος. Αυτές οι ευθύνες, κύριε Κωνσταντή, έχουν βγάλει τους νέους ανθρώπους, έχουν βγάλει τους πολίτες αυθόρμητα, ενωτικά, τους έχουν βγάλει στο δρόμο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Ήθελα να ρωτήσω τον γραμματέα της ΚΝΕΠ, που η ΚΝΕΠ πρωτοστατεί χωρίς, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπιστώνω, να θέλει να καπελώσει με την ευρεία έννοια αυτές τις κινητοποιήσεις. Αυτό το κίνημα που φαίνεται διαμορφώνεται, εκτιμάται ότι θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς ή κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα αντισυστημικό κίνημα? Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Πιστεύουμε ότι οι πρωτοφανείς, οι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει με το πείσμα, τη συμμετοχή των μαθητών, των φοιτητών, νέων εργαζόμενων, είναι πραγματικά το μόνο ελπιδοφόρο στοιχείο αυτές τις μέρες. Και αν θέλετε, είναι και η μόνη εγγύηση ότι το έγκλημα αυτό δεν πρόκειται να ξεχαστεί, όπως λένε και οι νέοι στα συνθήματά τους. Για να αλλάξει επιτέλους κάτι και να μην υπάρξει άλλο παιδί στον 21ο αιώνα που θα απαντήσει στο μήνυμα της μητέρας του, μάλλον που δεν θα απαντήσει στο μήνυμα της μητέρας του όταν φτάσει. Εμείς, ξέρετε, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτές τις κινητοποιήσεις. Και η νέα γενιά πιστεύουμε ότι θα βρει τον τρόπο και τον δρόμο να εκφράσει αυτή την οργή, την αγανάκτηση, την πολιτική της καταδίκη και πολιτικά. Γιατί ευθύνες έχουν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Ευθύνες έχει το σύστημα αυτό που κινείται με βάση το κριτήριο του κέρδους και αυτόματα η ασφάλεια γίνεται κόστος στους σιδηρόδρομους. Αλλά αν θέλετε, αυτό το βλέπουμε σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Αυτό το είδαμε και μέχρι την πανδημία. Αυτό το βλέπει ο νέος άνθρωπος που ασφιχτιά και δεν μπορεί να οργανώσει τη ζωή του, νιώθει ανασφάλεια για το μέλλον, δέχεται επίθεση στις σπουδές, στην εργασιακή του προοπτική, το δικαίωμά του στη στέγη και μια σειρά άλλα δικαιώματα. Άρα πιστεύουμε ότι η νέα γενιά πρέπει και μπορεί να αξιοποιήσει τα πολιτικά συμπεράσματα που βγάζει για να τιμωρήσει τους πολιτικούς υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Πάμε λοιπόν και σε πιστεύουμε μια... ότι το φόβο τους μπορεί να το κάνει πραγματικότητα, αν θέλετε. Δηλαδή, να το πω απλά, να ψηφίσει αντισυστημικά, να μην το φοβηθούμε, να το πούμε, να ψηφίσει αντισυστημικά, να καταδικάσει τους ενόχους και την ίδια στιγμή να στηρίξει το ΚΚΕ, που είναι δύναμη αγώνα, αλήθειας, ανατροπής αυτής της πολιτικής. Θα πάμε σε αυτό, έχω συγκεκριμένα ερώτηση γι' αυτό, αλλά θέλω να πάμε λίγο σε μια άλλη τραγωδία. Πληροφορήθηκα, αγαπητέ γραμματέα, ότι πρόσφατα επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας της ΚΝΕ είχατε επισκεφτεί τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Ήθελα την εμπειρία σου από αυτή την επίσκεψη. Ναι, είναι τραγική η κατάσταση που βιώνει ο γειτονικός λαός και αυτός θύμα μιας εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν εκεί οι κυβερνήσεις που κι αυτές υπηρετούν το σύστημα του κέρδους. Μπορώ να πω και να διαβεβαιώσω όλους τους ακροατές μας ότι είναι άλλο πράγμα να το ακούσει, να το βλέπεις από τις τηλεοράσεις και άλλο πράγμα να βλέπεις το μέγεθος της καταστροφής, της απώλειας που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι στη γειτονική χώρα. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε και είναι και σοκαριστικές οι ευθύνες. Η εγκληματική αμέλεια του τουρκικού κράτους που είναι στους G20, στις 20 πιο ισχυρές χώρες και την ίδια ώρα εμείς επισκεφτήκαμε την περιοχή τρεις εβδομάδες μετά το σεισμό, δεν είχε εξασφαλίσει στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και επιβίωσης του τουρκικού λαού. Πιστεύουμε ότι οι τραγωδίες και στις δύο χώρες είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να δυναμώσει την αλληλεγγύη και τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, ίσα ίσα έχουν κοινά βάσανα, έχουν κοινά προβλήματα και πρέπει να μοιραστούν και κοινούς αγώνες για να καταφέρουν να ζήσουν καλύτερα με βάση τις δυνατότητες της σύγχρονης, της εποχής μας, τις επιστημονικές τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν και στις δύο χώρες και μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και να μην κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή τόσο φτηνά όπως βλέπουμε δυστυχώς στις χώρες μας. Ακούμε φίλες και φίλοι τον Θοδωρή τον Κωνσταντή, τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, τον συμπατριώτη μας, και πραγματικά χαίρομαι για τις απόψεις σου, αγαπητέ Θοδωρή. Θέλω να πάμε λίγο στα εσωτερικά, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακούω να λέγεται από το ΚΚΕ ότι, και από την ΚΝΕ βεβαίως,
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια πολύ κακή κυβέρνηση, ίσως από τις χειρότερες της μεταπολίτευσης. Θέλω την άποψη του γραμματέα της ΚΝΕ. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι κάθε επόμενη κυβέρνηση είναι ακόμα χειρότερη από τις προηγούμενες. Γιατί ακολουθεί και συνεχίζει στον ίδιο αντιλαϊκό κατήφορο που αφαιρεί δικαιώματα και κατακτήσεις από το λαό και, και την νεολαία για να προσθέτει νέα κονδύλια, νέες επιδοτήσεις, νέα δώρα στους παχυλούς λογαριασμούς των λίγων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών κτλ. Αν θέλετε, αυτή η πείρα και της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας, αυτό ακριβώς φωτίζει. Ότι κάθε επόμενη κυβέρνηση παραλαμβάνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και έρχεται να προσθέσει νέα βάρη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτή η λογική του πάμε και όπου βγει, που φάνηκε και στα Τέμπη, του να ψηφίσουμε τον επόμενο διαχειριστή αυτής της βαρβαρότητας και όπου βγει, έχει δοκιμαστεί και ήρθε η ώρα να πάμε αλλιώς. Αυτό είναι το κρίσιμο σε αυτή την περίοδο. Ναι, αλλά δηλαδή, Θοδωρή, μου επιτρέπεις, γιατί, με ποιο επιχείρημα η νέα γενιά να ψηφίσει Κουκουέ? Τι κατά τη γνώμη σου είναι αυτό που θα αλλάξει? Και εν πάση περιπτώσει, αφού δεν είστε διατεθειμένοι να συμμετέχετε σε καμιά συμμαχική κυβέρνηση, γιατί να σας ψηφίσουν? Μου κάνετε ωραία πάσα και με βάση το έγκλημα στα Τέμπη, ας πούμε, να αναρωτηθεί ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αυτό. Φαντάζεται το Κουκουέ να είχε μπει σε εκείνη την προοδευτική διακυβέρνηση Μούφα που υπόσχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και έφτασαν να συγκυβερνά ακόμα και με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, να έβαζε το χέρι του, να ψήφιζε την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, να ψήφιζε την ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ και σήμερα να ήταν και αυτό στο κάδρο των υπευθύνων και των ονόχων για αυτή την εγκληματική τραγωδία? Θέλω να πω ότι σήμερα τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα ακολουθούν μια στρατηγική. Ακολουθούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή η πολιτική είναι που κοστολογεί φτηνά την ανθρώπινη ζωή και θυσιάζει ζωές και δικαιώματα στο βωμό του κέρδους. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ότι με δυνατό κουκουέ μπορεί να εκφραστεί και η πολιτική καταδίκη στα κόμματα που κυβερνούν και κυβέρνησαν, μπορεί να εκφραστεί και η δύναμη της αλήθειας, δηλαδή να είναι δυνατό το κουκουέ με περισσότερους βουλευτές μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή να προειδοποιεί, να αποκαλύπτει, να λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, η δύναμη του αγώνα. Γιατί ό,τι έχει κερδίσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια κερδίθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες με μπροστά τη νεολαία, τους εργαζόμενους, το εργατικό λαϊκό κίνημα, μπορεί να ανοίξει και ένα δρόμο προοπτικής για να αλλάξει ριζικά η ζωή του, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της εποχής μας για να ζήσουμε καλύτερα και να μην αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τέτοια φαινόμενα, τέτοια εγκλήματα όπως αυτά που κυκλονίζει τη χώρα μας. Με άλλα λόγια, αγαπητέ μου γραμματέα, λες στους νέους, λες στους πολίτες, ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει, αν δεν είναι κορμός το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, το ΚΚΕ, θα είναι αντιλαϊκή και εχθρική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό έχει αποδειχτεί. Ναι, αλλά οι εκλογές γίνονται για να βγάζουμε κυβέρνηση. Ναι, κοιτάξτε, οι εκλογές δεν είναι, ειδικά το λέμε στους νέους ανθρώπους που μπορεί να ψηφίσουν και για πρώτη φορά, οι εκλογές δεν είναι στοίχημα. Να στοιχηματίσω ποιος θα πάρει περισσότερους ψήφους, τα λεφτά και την ψήφο μου σε αυτόν, και άρα την επόμενη μέρα να χαρώ γιατί πέτυχα τα προγνωστικά. Στις εκλογές ψηφίζουμε αυτόν που λέει αλήθειες και όχι αυτόν που λέει ψέματα. Στις εκλογές πρέπει να ψηφίζουμε αυτόν που υπερασπίζεται το δίκαιο και όχι αυτόν που υπερασπίζεται ένα άδικο σύστημα. Στις εκλογές πρέπει να ψηφίζουμε αυτόν που προειδοποιεί και ειδοποιεί για τα επόμενα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα που είναι στην ημερήσια διάταξη και όχι αυτόν που με την πολιτική του τα υπηρετεί και μας φέρνει όλο και πιο κοντά σε αυτά. Την πολιτική τελικά, αυτό που έχει νόημα είναι να αλλάξουμε τις ράγες πάνω στις οποίες κινείται η χώρα μας και όχι απλά το μηχανοδηγό που θα συνεχίσει στην ίδια πορεία και θα οδηγήσει στις επόμενες, να το πω έτσι, συγκρούσεις, στις επόμενες τραγωδίες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, αγαπητέ μου Θοδωρή, ότι είσαι γραμματέας της ΚΝΕ, γιατί πραγματικά ο λόγος σου είναι, το αναγνωρίζω, το λέω με κάθε, έτσι, χωρίς καμιά επιφύλαξη, είναι μεστός και ουσιαστικός. Πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που κάναμε μαζί. Θα μπορούσες να κλείσεις με οποιοδήποτε σχόλιο και θα έχουμε την ευκαιρία και πάλι, θέλω να δεσμευτείς όταν έρθεις κάποια στιγμή στην αγαπημένη σου Πρέβεζα, να τα πούμε και από το στούντιο.
πολύ ευχαρίστως με κάθε ευκαιρία. Καλώ όλους τους συμπατριώτες μας, πρώτα απ' όλα την νεολαία, να πάρει μαζικά μέρος στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών, στην απεργία που προετοιμάζεται την πανεργατική πανελλαδική την Πέμπτη. Καλώ όλους τους συμπατριώτες μας, ανεξαρτήτως των πολιτικών επιλογών που κάναν μέχρι χθες, να σκεφτούν τη στάση τους, να έρθουν σε επαφή με τα μέλη, τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με τους υποψήφιους βουλευτές του στο νομό, και νομίζουμε ότι μπορούν να κάνουν διαφορετική επιλογή, μια επιλογή που δεν θα τη μετανιώσουν, μια επιλογή με τη συμμετοχή τους στον αγώνα, αλλά και με την πολιτική τους στάση, που θα τη βρουν στο πλευρό τους την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ.